τα αντικείμενα που θα δείτε στην πλωτή έκθεση προέρχονται όλα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, ένα μουσείο με 140 χρόνια ιστορίας, τα αντικείμενα του οποίου προήλθαν τα περισσότερα αρχικά από δωρεές των οικογενειών των αγωνιστών του 1921. Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο ακριβώς για αυτό το λόγο θέλησε να κάνει ένα μεγάλο επαιτειακό πρόγραμμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Και έτσι, εκτός από την κύρια έκθεση στην Αθήνα, στο Μέγαρο της Παλιάς Βουλής, κάναμε άλλες 11 πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, αλλά ειδικά για τα νησιά, τα ακριτικά και τα νησιά, τα ιστορικά του αγώνα της Επανάστασης, θελήσαμε να έρθουμε από κοντά και να φέρουμε κάποια από τα κειμήλια μας εδώ. Αυτό που βλέπετε είναι ένα Ευαγγέλιο από τη Σαμοθράκη, που φέρει λογισμούς από την καταστροφή του νησιού το Σεπτέμβριο του 1821. Η Σαμοθράκη είναι ένα από τα νησιά που καταστράφηκαν στην Επανάσταση, σε αντίπεινα για το κήρυγμα της Επανάστασης. Γνωστά είναι η καταστροφή της Χίου, των Ψαρών ή της Κάσου. Για τη Σαμοθράκη δεν ξέρουμε πολλά. Το Ευαγγέλιο αυτό εντόπισε ο Ιων Δραγούμης το 1905, όταν υπηρετούσε ως πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξανδρούπολη, τότε Δεγεδέαγατς. Το πήρε μαζί και το έφερε στην Αθήνα, το χάρισε στο μουσείο μαζί με ένα ιστορικό των όσων είχε ακούσει από τους γυραιότερους κατοίκους του νησιού, που ήξεραν από τους γονείς τους τις φοβερές στιγμές της καταστροφής του νησιού. Εδώ βλέπετε προσωπογραφίες αγωνιστών της Επανάστασης, του ναυτικού, ο Μιαούλης, ο Κανάρης, η Μπουμπουλίνα, η Μαντώ Μαυρογένους, ο Κουντουριώτης, και έγγραφα με την υπογραφή του Κανάρη, βλέπετε εδώ Κωνσταντής Κανάρης, Ανδρέας Μιαούλης. Μια φορεσιά από την Ίδρα με την πολύπτυχη Βράκα. Και εδώ συναντά κανείς αντικείμενα από πλοία της Επανάστασης. Ένα σηματολόγιο από το πλοίο του Ανδρέα Μιαούλη, ημερολόγιο πλοίου όπου κρατούνταν τα σημαντικά συμβάντα της ημέρας και οι ναυτικές επιχειρήσεις, ναυτικά όργανα, όπλα, μια αρπάγη πυρπολικού η οποία πετιόταν πάνω στο εχθρικό πλοίο και κολούσε το μπουρλότο για να γίνει ανατίναξη. Μεγάλες ναυτικές επιχειρήσεις και αντικείμενα από το φιλελληνικό κίνημα που συντάραξε την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Οι σημαίες είναι όλες αντίγραφα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Είναι από τα διάφορα νησιά του Αιγαίου, Ίδρας, Πέτσες, Ψαρά, Σάμος, και φέρουν όλα τα σύμβολα της φιλικής εταιρείας. Είναι αντίγραφα φτιαγμένα από την κυρία Μέρλι Χαραμή, η οποία χρησιμοποίησε φυτικές βαφές και ζωγράφησε ή κέντησε στο χέρι με τον τρόπο ακριβώς που γίνονταν οι αυθεντικές σημαίες της εποχής. Πόσο σημαντικό είναι τα εκθέματα να πηγαίνουν στους κατοίκους των νησιών? Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ακριβώς δώσαμε μεγάλη σημασία στην επέτειο και επειδή τα νησιά ήταν μεγάλη ιδιαιτερότητα για τον αγώνα, δηλαδή όσα υπέστησαν, και επειδή φυσικά το ναυτικό ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που βοήθησε στη συμβολή του να κερδιθεί η Επανάσταση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρήσαμε ότι άξιζε τον κόπο. Δεν ήταν τόσο εύκολο, καταλαβαίνετε, όλη αυτή η διαδικασία, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έπρεπε να γίνει. Λόγω των γεγονότων του πολέμου υπήρξε φυγή Ελλήνων, προσφύγων, προς περιοχές που θεωρούνταν ασφαλέστερες, κυρίως προς το εσωτερικό του επαναστατημένου χώρου, δηλαδή Πελοπόννησος, Ρούμελη, νησιά του Αργοσαρονικού, αλλά και εκτός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Ιταλία είναι μια κοντινή χώρα και γι' αυτό δέχθηκε τμήμα προσφύγων. Πρόσφυγες πήγαν και προς άλλες περιοχές της Ευρώπης. Εκεί που έφταναν οι Έλληνες πρόσφυγες, εφόσον υπήρχαν και κατά κανόνα υπήρχαν και όχι λίγοι Έλληνες έμποροι και ελληνικές κοινότητες, ανασκουμπώνονταν να τους υποδεχθούν και όσο μπορούν να τους βοηθήσουν. Το ίδιο και φιλέλληνες, φιλελληνικοί κύκλοι οι οποίοι υπήρχαν. Αυτοί έδιναν βοηθήματα στους πρόσφυγες και κατέγραφαν στον καθένα τι έδωσαν. Και αυτό εδώ το έκθεμα προέρχεται από την Αγκώνα το 1824. Το 1824 στην Ελλάδα, στους ελληνικές περιοχές της επαναστατημένης, γίνεται εμφύλιος πόλεμος και ο Ιμπραήμ επελάβνει στα νησιά και κατασφάζει την Κάσο, τα Ψαρά, και τελειώνει την επανάσταση στην Κρήτη. Εξ αυτού το 1824 υπάρχει ισχυρό κύμα προσφύγων και εδώ προέρχεται από την Αγκώνα, που είναι μια κοντινή στη δυτική, στις δυτικές ακτές της Ρούμελης περιοχή της Ιταλίας, όπου έφταναν πρόσφυγες και εκεί φιλελληνικοί κύκλοι και ελληνικοί κύκλοι κατέγραφαν τι βοήθεια πήρε ο καθένας.
σε τρόφιμα, κάποια ρούχα, κάποια φάρμακα, τέτοια πράγματα.